Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα ήθελα, έτσι για την ακρίβεια, να σας προσδιορίσω κάτι ότι εδώ και δύο χρόνια ανήκω στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής. Το τμήμα στο οποίο ανήκα, το έχετε πάρει αυτό το ίντερνετ. Δεν θα σας κάνω, απλώς επειδή είναι θέμα διοντολογίας για μένα, και αυτό θα πρέπει να σας το πω, δεν σας μένω. Προς Θεού έτσι. Συνεπώς, το τμήμα αυτό έχει καταργηθεί το γενικό τμήμα στο οποίο ανήκα. Ανήκω στο τμήμα εξής κοινωνικής πολιτικής και επίσης έχει καταργηθεί και το τμήμα το μεταπτυχιακό στο οποίο δίδασκα. Και δίδασκα ακριβώς το αντικείμενο για το οποίο θα σας μιλήσω απόψε, βέβαια σε μεγάλη έκταση και σε μια εξειδική συνομική. Ευχαριστώ πάλι πολύ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι κάπως άβολα, έτσι θα σας πειράξει αν κάθομαι έτσι. Παρόλο που όταν στο Πανεπιστήμιο μιλάω όρθιος, αλλά δεν πάει αυτό. Μπορούμε έτσι. Μπορώ έτσι. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι τα πόλου. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει. Το θέμα, όπως ακούσατε, είναι οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Πριν ξεκινήσω, θα πρέπει να σας κάνω μια οριοθέτηση του θέματος. Να σας πω τι ακριβώς είναι και ποια προσέγγιση θα κάνω. Εγώ είμαι νομικός, όπως σας είπα. Έχει η κυρία που με παρουσίασε, σας είπε. Έχω κάνει δημόσιο δίκτυο στην Γαλλία, από εκεί έχω πάρει διδακτορικό δίπλωμα της Σορβόνης. Το αντικείμενό μου λοιπόν είναι δημόσιο δίκτυο, συνεπώς η προσέγγιση είναι νομική. Βέβαια, επειδή απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο γενικών γνώσεων, θα προσπαθήσω να σας κάνω μια προσέγγιση η οποία θα είναι προσιτή και σε μη νομικούς. Λοιπόν, όταν λέμε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, προφανώς έχετε ακούσει για κάποια διοικητικά μορφώματα, οντότητες διοικητικές, που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Συνήγορος του πολίτη, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΑΔΑΕ, το ΑΣΕΤ και επίσης ορισμένες άλλες που είναι λιγότερο γνωστές, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες αυτές είναι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι οποίες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 90. Για να πάμε όμως πιο πέρα στο θέμα και να δούμε την προσέγγιση τους, θα πρέπει να σας κάνω μια γενική παρουσίαση για τη διοικητική συγκρότηση της Ελλάδας, από άποψη νομική. Η Ελλάδα είναι συγκροτημένη όσον αφορά τη διοίκησή της με τον παραδοσιακό γαλλικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μια διοίκηση η οποία είναι δομημένη ιεραρχικά. Στην κεφαλή της διοίκησης υπάρχει, σε κάθε μεγάλο κράτος της διοίκησης υπάρχει ένας υπουργός, ο οποίος έχει και την ευθύνη όλου του διοικητικού οργανισμού. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο επικράτησε στη Γαλλία μετά τη Γαλλική Επανάσταση και λίγο πολύ έχει διαδοθεί σε όλες τις χώρες της Υπηρετικής Ευρώπης. Δηλαδή ξεκινάμε από την συγκρότηση του κράτους με διάκριση των λειτουργιών, δηλαδή διάκριση σε νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά όργανα. Τα διοικητικά όργανα που μας ενδιαφέρουν εδώ είναι η κυβέρνηση και η διοίκηση, η οποία αποτελείται από τους δημοσίους υπαλλήλους που συγκροτούν την διοικητική ιεραρχία. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι η κλασική δημόσια διοίκηση, κατά το γαλλικό μοντέλο, διακρίνεται με την ιεραρχική της δόμηση και με το γεγονός ότι υπάρχει από πάνω προς τα κάτω ιεραρχικός έλεγχος και προς τα πάνω μέχρι το τέλος υπάρχει συγκέντρωση της ευθύνης αυτών οι οποίοι παίρνουν τις πράξεις. Η οποία ευθύνη σε επίπεδο πολιτικό τίθεται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος κατά τη λογοδοσία της κυβερνήσεως στη Βουλή.
Σας τα λέω αυτά τα πράγματα, τα οποία πιθανόν τα ξέρετε. Διότι το μόρφωμα των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών πλέον εξέρχεται της κλασικής αυτής δομής της διοικητικής ιεραρχίας. Θα σας πω αμέσως τι υπάρχουν διαφορές, αφού σας κάνω μία περιήγηση πώς προέκυψαν οι διοικητικές αρχές και πού. Για πρώτη φορά εμφανίζονται οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές με την επωνυμία ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, με το γενικότερο αυτό τίτλο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, το Αμερικάνικο Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, δέχεται με απόφασή του ότι είναι δυνατή η παρέμβαση του κράτους, η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους, σε πεδία τα οποία μέχρι τότε θεωρούνταν εκτός αυτής της παρεμβάσεως, όπως είναι πεδία συναπτώμενα με τα ατομικά δικαιώματα, όπως η ιδιοκτησία και το δικαίωμα στην ελεύθερη οικονομία. Αυτό δημιουργεί ένα θεσμικό υπόβαθρο για να αρχίσει να λειτουργεί κυρίως μετά την έλευση του 20ου αιώνα η δημιουργία αρχών αμερικανικών, οι οποίες επεμβαίνουν κυρίως στον χώρο της οικονομίας. Αλλιώς αυτό δεν θα ήταν επιτρεπτό. Δημιουργείται δηλαδή ένα πλαίσιο, ένα υπόβαθρο θεσμικό ευνοϊκό. Η πρώτη ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή στην Αμερική εμφανίζεται το 1877 και μάλλον το 1877 είναι η στιγμή που ανακύπτει αυτό το πρόβλημα με την επέμβαση του κράτους και το οποίο αναγνωρίζουν τα δικαστήρια, το ανώτερο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Σαπριμπόρ. Το 1889, 12 χρόνια μετά, συνιστάται για πρώτη φορά μια τέτοια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με την ονομασία Διαπολιτιακή Επιτροπή Διαπολιτιακού Εμπορίου. Το διαπολιτιακό με την έννοια ένα όργανο εγκονομαζόμενο επιτροπή, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα για θέματα τα οποία αφορούν τις διάφορες πολιτείες μεταξύ τους. Το πρόβλημα είχε ανακύψει με τις μεταφορές σιτηρών, όπου οι σιδηρόδρομοι επέβαλαν, οι οποίοι ήταν ιδιωτική επιχείρηση, επέβαλαν ευξημένα τέλη. Η μεταφορά σιτηρών και ζωικού κεφαλαίου και κτηνοτροφών από τη μια πολιτεία στην άλλη ήταν πάρα πολύ υψηλή, οπότε παρενέβη το Κογκρέσο και δημιούργησε στα πλαίσια της αρμοδιότητας μία επιτροπή, η οποία θα ήταν εκτός των κλασικών αρμοδιοτήτων των διοικητικών επιτροπών, για να ρυθμίζει τα θέματα αυτά, θέματα κοστολογήσεων των μεταφορών και να διευκολύνει τις μεταφορές γεωργικών προϊόντων και ζωικού κεφαλαίου. Τώρα αυτό έγινε το 1887. Και βέβαια προκάλεσε αντίδραση τότε εκκλησιαστικής εξουσίας, του τότε Προέδρου, προς τον οποίο άλλωστε υπήρχε μια έμεση μορφή από αυτή τη δράση του Κογκρέσου, διότι ο Πρόεδρος ήταν Χάρισον, ήταν πρώην νομικός σύμβουλος των σιδηροδρόμων. Συνεπώς για να σπάσουν αυτή τη σχέση δημιούργησαν αυτή την επιτροπή. Η ύπαρξη της επιτροπής αμφισβητήθηκε στο ανώτερο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά θεωρήθηκε ότι είναι συμβατή με το Σύνταγμα και τους θεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή Διαπολιτιακού Εμπορίου. Και στη συνέχεια, στον πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, ακολούθησε μία σειρά άλλων ανεξαρτήτων αρχών, πάρα πολύ σημαντικών, η Federal Reserve System, δηλαδή
Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας αντιμετωπίστηκαν από τον νομοθέτη ως μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν υπέκειτο στην κλασική διοικητική ιεραρχία. Και δημιουργήθηκαν στη συνέχεια η Επιτροπή Federal Trade Commission, δηλαδή Επιτροπή Ελεύθερου Πολιτιακού Εμπορίου, και το αντίστοιχο της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς το 1934, Securities and Exchanges Commission, και λίγο μετά, το 1941, το 1936, Maritime Commission, ορισμένες ενδεικτικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι ανεξάρτητες αρχές στην Αμερική, οι οποίες ήταν εκτός της κλασικής ιεραρχίας, μιλάμε για ομοσπονδιακό επίπεδο, εκτός της δομής, της ομοσπονδιακής διοικητικής δομής, και βέβαια σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από ό,τι είναι το πλαίσιο, το κλασικό υπηρετικό της διοικητικής δομής. Οι Αγγλοσάξονες δεν έχουν τόσο ιεραρχημένο μοντέλο όπως έχει η Γαλλία και οι χώρες που ακολούθησαν. Οι Αγγλοσάξονες είναι πολύ πιο λιγότερο αυστηρό και περισσότερο χαλαρό το διοικητικό τους μοντέλο, με διαστάσεις προσαρμοσμένες κυρίως στις ανάγκες. Και βέβαια αντίστοιχες με μια κουλτούρα που έχουν που είναι διαφορετική από την κουλτούρα των κλάδων της Ευρωπαϊκής Ευρώπης. Λοιπόν, τι επιχειρήθηκε να γίνει με αυτές τις ανεξάρτητες αρχές που ξεκίνησε πρώτα στην Αμερική? Επιχειρήθηκε, αυτό έγινε και στα τέλη του 19ου αιώνα στις αρχές του 20ου, και αργότερα είναι οι βασικοί λόγοι που διέπουν αυτή τη συγκρότηση των διοικητικών αυτών μορφωμάτων. Υπάρχουν θέματα στη διοίκηση τα οποία έχουν απαιτούν για την επίλυσή τους ειδικές γνώσεις, και σήμερα απαιτούν και ειδικές γνώσεις στον χώρο της τεχνολογίας. Ένα λοιπόν είναι αυτό το θέμα το οποίο αξιώνει την παρέμβαση κάποιων σωμάτων με ειδικές γνώσεις. Ένα δεύτερο είναι ότι κυρίως μετά τη δεκαετία του 90 και με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάνε και στις χώρες τις μη αγγλοσαξονικές ορισμένες θεωρίες και πρακτικές που ίσχυαν στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Δηλαδή, η διοίκηση εφ' εξής δεν λειτουργεί κατά τον τρόπο που λειτουργούσε στη Γαλλία και στις άλλες ιδιωτικές χώρες μέχρι τη δεκαετία του 60, δηλαδή ως το λίκνο της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη κατά την άσκηση του έργου της διαστάσεις της οικονομικής πολιτικής, να γίνεται μια σύζευξη νομικής επιστήμης, διοικητικής επιστήμης και οικονομικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό, να το πάω λίγο να το ξεκαθαρίσω? Στην κλασική σχολή τη συγκρότηση των δημοσίων υπηρεσιών, την γαλλική, η έννοια της διοίκησης διέπεται από τον όρο της δημόσιας υπηρεσίας. Η δημόσια υπηρεσία, η πολυπολιτική έννοια, σημαίνει ότι αυτός ο οργανισμός, ο διοικητικός, οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Και μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με δεδομένο μάλιστα και το γεγονός ότι η έκθεση του κράτους ήταν μικρή, η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος γινόταν κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς στάθμιση του οικονομικού κόστους. Γινόταν επίσης μέσα από ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο ειδικό καθεστώς διεκόταν από το δημόσιο δίκαιο. Δηλαδή δημόσια υπηρεσία, υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, με συμμέσω τη συγκρότηση ενός νομικού καθεστώτος που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο και διέπεται από το δημόσιο και αυτή πάντα η δημόσια υπηρεσία κατέληγε ιεραρχικά κάπου, σε κάποιον ο οποίος ήταν υπεύθυνο συνόδων του κοινωνιού. Στους Αγγλοσάξονες, αυτό που σας είπα, η συνάρθρωση διοικητικής συγκρότησης και οικονομικής επιστήμης,
η διεκπαιρέωση του διοικητικού έργου από τις διοικητικές υπηρεσίες στους Αγγλοσάξονες πολύ πιο νωρίς, ήδη από το Μεσοπόλεμο και υπό την επίρρεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης δημιούργησε μεγάλη κινητικότητα σε θέματα λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και κυρίως καλύψει ως εκτάκτων νομικός, στους Αγγλοσάξονες επικράτησε η ιδέα ότι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να γίνεται με στάθμιση και ορισμένων κριτηρίων ιδιωτικής οικονομίας. Δηλαδή, ο τρόπος οργάνωσης παραγωγής, σχέση κόστους και αποτελέσματος, κάποια κάθετη, ένας κάθετος κατακαιρματισμός της ιεραρχίας με παράλληλη ανάληψη ευθυνών από πολλούς, όχι η ενιαία και σκληρή συμπαγή στην κοινωνική ιεραρχία κατά τον γαλλικό πρότυπο. Συχνά διάκριση ανάμεσα στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν αυτό το οποίο αργότερα ονομάστηκε New Public Management. Με την έννοια ότι οι έννοιες του management που διέχουν την ιδιωτική οικονομία, με ορισμένες προσαρμογές, επεξετάθησαν στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Λοιπόν, αυτό έφερε ορισμένες αλλαγές. Και υπαγόρευσε εν μέρη, έμεσα, αλλά πάρα πολύ έντονα, τη δημιουργία αυτών των αρχών. Άλλωστε, οι νέες θεωρίες έγιναν δεκτές και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας έναν από τους πυλώνες της την ελευθερία του ανταγωνισμού, στα πλαίσια αυτού της ελευθερίας του ανταγωνισμού, εξέδωσε διάφορες οδηγίες πώς θα γίνει αυτή η ελευθερία του ανταγωνισμού, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του ηλεκτρισμού, των τηλεπικοινωνιών, όπου εκεί, επειδή κατά παράδοση οι τομείς αυτοί εξυπηρετούνταν από το κράτος, είτε με τη μορφή μιας δημόσιας υπηρεσίας αυτοτελούς, είτε με τη μορφή μιας δημόσιας επιχείρησης, αποφασίστηκε ότι για λόγους μιας διαφορετικής προσέγγισης της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών θα μπορούσαν να εισέχουν στον χώρο αυτό και μη κρατικοί φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα. Για να μπουν όμως οι φορείς αυτοί, έπρεπε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν μία μεταχείριση ισότιμη με τον παλαιό βασικό πάροχο. Σε αυτό λοιπόν το σκοπό απέβλεπε η έκδοση των οδηγιών, οι οποίες έλεγαν ότι θα γίνει ο ανταγωνισμός, οι οδηγίες αυτές εκδόθηκαν το 1996 και 1997. Θα γίνει ο ανταγωνισμός, αλλά θα απελευθερωθούν οι τομείς αυτοί, αλλά για να διασφαλιστούν οι νέοι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού, έναντι του παλαιού βασικού παρόχου, ο οποίος είχε μία ενδυσπράγμαση πολύ ισχυρή θέση, θα πρέπει αυτόν τον ανταγωνισμό να τον διασφαλίσει κάποια οντότητα διοικητική ανεξάρτητα. Είτε αυτή θα είναι μία προσφυγική και κρατική, είτε ενδεχομένως θα είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Αυτό λοιπόν υπεδείκνυαν οι οδηγίες, οι οποίες οδηγίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό κάνουν, δεσμεύουν ως προς την επίδευση του αποτελέσματος και επιτρέπουν στο κάθε κράτος μέρος να υιοθετήσει τα μέσα για την επίδευση του αποτελέσματος. Λοιπόν, συνεπώς, οι λόγοι οι οποίοι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι οι αρχές δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό και λίγο πολύ ένα φαινόμενο το οποίο απαντάται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Τουρκία, στην Βραζιλία υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο έγινε και στην Ελλάδα για να υπηρετηθούν αντίστοιχες χώρες και να υπηρετηθούν ίσως και κάποιες ιδιομορφίες σε εμάς, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ΑΣΕΠ, να υποβοηθηθεί η απεξάρτηση του πλέγματος των προσλήψεων στο δημόσιο από τις έντονες πελατειακές σχέσεις. Λοιπόν, τώρα, σας έκανα αυτή τη διευκρίνηση στα δύο μοντέλα σε τι, για να σας πω, διότι άμα σας έλεγα μόνο ότι επηρεάζεται από το New Public Management, έχει ένα διάφορο. Λοιπόν, εξελίσσεται πλέον η διοίκηση προς αυτό το πεδίο.
Επανέρχομαι τώρα στο ιστορικό μοντέλο που είπαμε ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπήρξε και ένα πρώτο κύμα δημιουργίας ανεξαρτήτων εθνικών αγών πριν από τον πόλεμο, με αυτές που σας ανέφερα, τη Διακοδητιακή Επιτροπή Εμπορίου, την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητη αρχή. Και βέβαια το αντίστοιχο της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, την Επιτροπή Ελέγχου του Εμπορίου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν ένα δεύτερο κύμα δημιουργίας ανεξαρτήτων ρυθμιστικών αρχών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήδη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη διάρκεια είχε ενταθεί η βιομηχανική παραγωγή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολέμου. Συνεχίστηκε αυτή η αυξημένη βιομηχανική παραγωγή. Πάρα πολλοί εκατομμύρια κόσμος ασχολούνται στη βιομηχανία. Είχαν παρουσιαστεί έντονα πάρα πολλά κρούσματα εργατικών ατυχημάτων. Αυτό όθησε τις αρχές στο να δημιουργήσουν κάποιο πλέγμα κοινωνικής προστασίας και αυτή η εξέλιξη, από αυτή την εξέλιξη προέκυψαν διάφορες ανεξάρτητες εθνικές αρχές στον τομέα των κοινωνικών πλέον, όπως η Equal Employment Opportunity Commission, δηλαδή η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών στον χώρο της απασχόλησης, η Επιτροπή της Ασφάλειας στον χώρο της απασχόλησης και της επιθεώρησης υγείας, μια επιτροπή, ανεξάρτητη επιτροπή για τον έλεγχο της ασφάλειας στα ορυχεία και βέβαια σε μια διαφορετική λογική στην ίδια δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας μάλλον προς το 70, δημιουργήθηκε και μια ανεξάρτητη επιτροπή για τον έλεγχο τη στήριξη τη νομοθεσία τη εκλογική. Δηλαδή, μάλλον τη εκλογική στη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή των ανεξαρτήτων αρχών έχει μια πορεία μέχρι και τη δεκαετία του 80 και μετά υπάρχει μια ανάσχηση. Όταν αναλαμβάνει ο Μπούς, συγγνώμη, ο Ρέιγαν, σε μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των σχέσεων κράτους και οικονομίας, επικρατεί η άποψη ότι οι αγορές πρέπει να αφήνονται ελεύθερες για να αυτορυθμίζονται. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση στο θέμα των αγορών. Σε αυτή τη λογική περιστέλλεται η αρμοδιότητα των ανεξαρτήτων αρχών και την ίδια τη λογική ακολουθούν και άλλοι πρόεδροι, και πρόεδροι δημοκρατικοί όπως ο Κάρτερ και ο Κλίντον, αλλά και ο Μπούς. Ο Ομπάμα μετά την κρίση του 2008 φτιάχνει μια λευκή βίβλο όπου εκεί εξετάζονται οι επιπτώσεις αυτής της αυτορύθμισης και το ποια θα είναι, πρέπει να είναι εφεξής σχέση με την αγορά και προσπαθεί να διευρύνει κάπως το πεδίο αυτής της εθνικής παρέμβασης του κράτους στον χώρο της αγοράς. Στη Γαλλία έχουμε μια αντίστοιχη αλλά μεταγενέστερη εξέλιξη. Είναι τα δύο μοντέλα από τα οποία επηρεαζόμαστε. Εμείς επηρεαζόμαστε κυρίως από το μοντέλο του γαλλικού, αλλά βέβαια πίσω από το μοντέλο του γαλλικού, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, υπάρχει η αρχική προσέγγιση η αμερικανική. Στην Γαλλία έχουμε και πρώτη φορά εμφάνιση ανεξάρτητης αρχής το 1941. Είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Τραπεζών, η οποία δημιουργείται καθεστώτος του BC. Και αργότερα το 1950 έχουμε μία ισομερή Επιτροπή Δημοσιεύσεων και Πρακτορείων Τύπου, η οποία και αυτή έχετε τα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης αρχής. Βέβαια, δεν υπάρχει εκείνη την περίοδο, δεν γίνεται κουβέντα στην Γαλλία για ανεξάρτητες αρχές. Πρώτη φορά η έννοια της ανεξάρτητης αρχής εμφανίζεται το 1977.
σε ένα σχέδιο νόμου για την... το οποίο σχέδιο νόμου περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη δημιουργία μιας Εθνικής Επιτροπής προστασίας των ελευθεριών και χειροπολιτικής. Το 1974 είχε υπάρξει στην Γαλλία, υπάρχουν πολλοί κλάδοι στον χώρο της αστυνομίας. Δικαστική αστυνομία, υπάρχει η κλασική αστυνομία, υπάρχει ένα είδος χωροφυλακής, υπάρχει η αντικατασκοπία, υπάρχει η εσωτερική ασφάλεια. Υπήρξε μια προσπάθεια σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών τα αρχεία τα οποία τηρούνται σε αυτές τις υπηρεσίες να συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό αρχείο. Πράγμα το οποίο συνάντησε την αντίδραση, το αποκάλυψε ο Μόντου σε ένα άρθρο του 1974 και συνάντησε την αντίδραση και κύκλων κυβερνητικών τότε, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι θεώρησαν ότι η συγκέντρωση τόσων αρχείων σε ένα κεντρικό αρχείο δημιουργούσε προβλήματα για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Έτσι λοιπόν προέκυψε και τελικά υιοθετήθηκε το 1977 η ιδέα και στη συνέχεια η υλοποίησή της μέσω της Αρχής Προστασίας των Ελευθεριών και της Πληροφορικής, η οποία είναι η πρώτη αρχή που δημιουργείται με νόμο, και όχι είναι η πρώτη αρχή, αλλά ο νόμος την επωνομάζει και ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Έκτοτε υπάρχει μια σειρά αρχών οι οποίες δημιουργούνται και υπάρχει ένας ευρύτατος προβληματισμός θεωρητικός και ένας προβληματισμός και σε επίπεδο δικαστηρίων. Ο θεωρητικός προβληματισμός στο δικαστήριο είναι κατά πόσον τα νέα μορφώματα αυτά, τα διοικητικά, είναι συμβατά με την κλασική συγκρότηση της γαλλικής ένωμης τάξης. Και εκεί τα δικαστήρια και το Συμβούλιο Επικρατείας και το Συνταγματικό Συμβούλιο αποφέρονται καταθετικώς, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Παρόλο βέβαια που εκεί ο έλεγχος στη Γαλλία είναι διαφορετικό το θέμα του ελέγχου της συνταγματικότητας από ό,τι σε εμάς. Παλιά δεν υπήρχε ουσιαστικά έλεγχος συνταγματικότητας στο νόμο. Εδώ και κάποια χρόνια ξεκίνησε με μια διαφορετική προσέγγιση από τη δική μας, με αφετηρία την έννοια του μπλόκου της συνταγματικότητας. Και υπό την πίεση βεβαίως και του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Αυτό και στις ορκούς του όλου. Λοιπόν, συνεπώς ο προβληματισμός αυτός ξεπερνιέται στην Γαλλία και υπάρχει και ένας προβληματισμός θεωρητικός σε επίπεδο όχι αποστομικό και σε επίπεδο οικονομικό και φιλοσοφικό και πολιτικό. Ποια θα είναι η μορφή της παρέμβασης του κράτους στις αγορές. Η μία προσέγγιση είναι ότι η παρέμβαση αυτή εξαντλείται στο επίπεδο της νομιμότητας, του ελέγχου της νομιμότητας. Η δεύτερη παρέμβαση είναι ότι όχι, δεν εξαντλείται απλώς στο επίπεδο του ελέγχου της νομιμότητας, αλλά το κράτος υποχρεούται να δημιουργεί εκείνες τις τεχνικές οι οποίες θα καταστήσουν την παρέμβαση αυτή πιο ουσιαστική και τη λειτουργία της αγοράς πιο ευέλικτη, χωρίς βέβαια να φτάνουμε πάντοτε στην αυτορύθμιση. Η δουλειά της αγοράς με επέμβαση του κράτους. Οι γαλλικές αρχές έχουν στην πορεία πολλαπλασιάστηκαν, επειδή εγκρίθη σκόπο να υπάρχουν διοικητικές οντότητες οι οποίες έχουν ευελιξία, κινούνται εκτός του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας του κράτους και έχουν τα εγχέγγυα της αμυροληψίας και της αποτελεσματικότητας με μια ποιοτική διάσταση. Σήμερα υπάρχουν περίπου 40 ανεξάρτητες αρχές στην Γαλλία, σύμφωνα με μια επίσημη ή μη επίσημη καταγραφή που έγινε από μια ειδική επιτροπή που συγκρότησε η Γερουσία, προκειμένου να προβεί την έκδοση ενός νόμου που θα δημιουργούσε κάποιους κανόνες ενιαίους για τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Τώρα,
να έρθουμε στην Ελλάδα, επειδή πιέζει λίγο χρόνο. Σας τα είπα όμως αυτά, για να έχετε μια ευρύτερη εικόνα. Στην Ελλάδα έχουμε πρώτη εμφάνιση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής το 1992. Μάλλον το 1992 φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει κάπως έμπρεπε. Ο νόμος για το ΕΣΟΥΡΟΥ δημιουργείται το 1989. Το πρόβλημα προκύπτει με τον καταμερισμό του τηλεοπτικού χρόνου στις εκλογές και για πρώτη φορά ανακύπτει ένα πρόβλημα στο Συμβούλιο Επικρατείας, εάν νομιμοποιείται αυτή η αρχή του ΕΣΟΥΡΟΥ να κατανείμει τον τηλεοπτικό χρόνο. Τελικά επιλύεται το πρόβλημα απλώς με την κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου, χωρίς το Συμβούλιο Επικρατείας να λάβει θέση στο θεωρητικό ζήτημα εάν αυτά τα μορφώματα είναι συμβατά με την έννοια τάξη μας ή όχι. Θεωρήθηκε σιωπηρά ότι είναι συμβατά, παρότι υπήρχε τότε μια εξαιρετική εισήγηση ενός τότε Συμβούλιο Επικρατείας που έρχεται επιτάπητος αυτά τα ζητήματα, αλλά το δικαστήριο τα παρέκαμψε. Εμφανίζεται λοιπόν πρώτα το ΕΣΟΥΡΟΥ, στη συνέχεια εμφανίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεφώνου Ταχυδρομείων και Τηλεφώνων το 1992. Έχουμε στη συνέχεια το ΑΣΕΠ το 1994 και επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη από το 1977 υπήρχε μια επιτροπή η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ανεξάρτητη αρχή. Ήταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δημιουργήθηκε με το νόμο 703/77, αλλά τότε ήταν απλά μια διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου. Δεν είχε οντότητα και στοιχεία ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Με την αναθεώρηση του 2001, και αφού είχαν δημιουργηθεί αυτές και κάποιες άλλες αρχές, αλλά χωρίς έντονη παρουσία στο δημόσιο βίο, διότι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού άρχισε να έχει παρουσία στον δημόσιο βίο μετά το 2005. Αν θυμάστε ότι γίνει ένα σκανδάλι με τα γάλατα κλπ., τότε έγινε και μια ανθρωποποίηση του νομοθετικού καθεστώτος της, έγινε νομικό πρόσωπο του δημοσίου βίου. Και άρχισε να ασχολείται με αυτό. Λοιπόν, το 2001, στην αναθεώρηση, ένα από τα σημεία της αναθεώρησης είναι η δημιουργία ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών με την προσήκη του άρθρου 101 του Συντάγματος και την πολύ γενική σκιαγράφηση ενός πλαισίου, το οποίο θα ίσχυε για τις 5 αρχές που εντάχθηκαν στο Σύνταγμα. ΕΣΟΥΡΟΥ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Συνήγορος του Πολίτη, ΑΣΕΠ και ΑΔΑΕ, η οποία δημιουργήθηκε 1-2 χρόνια μετά την αναθεώρηση του 2001. Το καινούργιο ήταν ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλα τα κράτη, μπήκαν οι ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο του Συντάγματος. Οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκαν τότε, τα κόμματα επικαλέστηκαν εκ των 4 κομμάτων που ήταν στην Βουλή, περίπου οι 3 συνέκλειναν, το πλειοψηφικό κόμμα τότε, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η Εξωματική Αντιπολίτευση και ο Συνασπισμός, συνέκλειναν στην ανάγκη δημιουργίας, λόγω του ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν κάποιες σύγχρονες ανάγκες, και όλοι επέμεναν στον τρόπο στελέχωσης. Δεν τους απασχολούσε τόσο το τι είναι αυτές οι αρχές και αν πρέπει να ενταχθούν στο και αντίθετο με την άποψη αυτή, την πρώτη προσέγγιση ήταν το ΚΚΕ, το οποίο έλεγε ότι εν πάση περιπτώσει αυτό δεν λύνει προβλήματα, αλλά εάν θα γίνει, και το ΚΚΕ ζητούσε η στελέχωση να γίνεται κατά μονογία των κομμάτων. Τελικά στις συζητήσεις που έγιναν, δέσπωσε το θέμα του πώς θα επιλέγονται αυτά τα άτομα. Υπήρχε μία πρόταση αρχική να επιλέγονται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πηγαίνουν στη Βουλή. Τελικά επεκράτησε η άποψη ότι αυτή η επιλογή των μελών των εξαρτήτων συνταγματικών αρχών που προβλέπονται από το Σύνταγμα, όπως τον άγουρα, τις άλλες θα πούμε αμέσως μετά, θα γινόταν με απόφαση της διασκέψεως των Προέδρων.
ενός οργάνου το οποίο δεν προβλεπόταν στο Σύνταγμα, προβλεπόταν όμως από τον οργανισμό της Βουλής. Και εδώ υπάρχει μια νομική ανακολουθία, το οποίο, η οποία διάσκεψη των Προέδρων αποτελεί, είναι ένα σώμα σύνθεσης μεταρρυθμίσεων, γιατί αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τους εκάστοτε διατελέσσοντες Προέδρους της Βουλής, εφόσον είναι μέλη του Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τους Πρόεδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και των Εξαρτήτων, εάν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Συνεπώς είναι ένα όργανο μεταρρυθμίσεων σύνθεσης, το οποίο έχει εφεξής την αρμοδιότητα να επιλέγει τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών με την πλειοψηφία των 4/5, εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία. Πράγμα το οποίο είναι κάπως προβλημα, όχι κάπως, απαιτείται προβληματικό. Για ένα νομικό είναι περίπου παράξενο να ζητάς να αποφασίσει ένα όργανο με απόλυτη ομοφωνία. Δεν υπάρχουν ομοφωνία. Και ακόμα να ζητάς μια επισημένη πλειοψηφία των 4/5. Το αποδείχθηκε στην πλειοψηφία πάρα πολύ δυσκολικό, με συνέπεια πολλές αρχές να παρατηρείται η θητεία τους και ένα και δύο χρόνια και να υπολειτουργούν. Και βέβαια να μην είναι μια εικόνα πάρα πολύ καλή μέχρι εδώ. Λοιπόν, τώρα τι κάνουν αυτές, τι μας λέει το άρθρο 101. Το άρθρο 101 δημιουργεί ένα πλαίσιο ελάχιστο για αυτές τις αρχές, όπου εκεί προβλέπεται ανεξαρτησία των αρχών αυτών, διότι το ζητούμενο για τις αρχές, αυτό είναι το σημαντικό, θα το πούμε, και είναι ότι οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές είναι αυτό που λέει η εννιά τους, ότι είναι καταρχήν αρχές, είναι ανεξάρτητες και σε κάθε περίπτωση εντάσσονται στον χώρο της διοικητικής λειτουργίας. Θα σας τα πω, θα το πω μετά αυτό, θα σας κάνω την ανάλυση αυτών των τριών συστατικών. Λοιπόν, η ανεξαρτησία προβλέπεται εδώ ότι υπάρχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Προβλέπει το άρθρο, η παράγραφος 1, το άρθρο 101 του συντάγματος. Και ορισμένοι έσπευσαν να πούν ότι είναι η ίδια η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία που υπάρχει και διασφαλίζεται στο Σύνταγμα υπέρ των δικαστών. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακριβές αυτό, διότι η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών δεν εξαγγέλλεται μόνο στο Σύνταγμα, προσδιορίζεται με συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες δίνουν περιεχόμενο σε αυτή την εξαγγελία, πράγμα που δεν συμβαίνει και εδώ. Και εν πάση περιπτώσει η μείζον διαφορά είναι ότι η ανεξαρτησία των δικαστών νοείται έναντι των άλλων δύο συντεταγμένων εξουσιών, της νομοθετικής και της δικαστικής. Η ανεξαρτησία των διοικητικών αρχών, όπως διευκρινίζει και ο διεκτελεστικός νόμος του 351 της 1051 του 2010, νοείται η ανεξαρτησία αυτή έναντι της διοικήσεως. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι διοικητικά όργανα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το μόνο στοιχείο το οποίο υπάρχει διασφάλιση στο επίπεδο της προσωπικής ανεξαρτησίας είναι ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι τα όργανα, τα μέλη αυτά διορίζονται με ορισμένη θητεία, η οποία αρχικώς ήταν 4 χρόνια, τώρα είναι 6 με μια τροποποίηση, ανανεώσιμη μια φορά. Τα πρόσωπα πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θα πούμε για αυτό το συνταγματικό καθεστώς. Ότι οι ανεξάρτητες αρχές έγιναν αποδεκτές χωρίς μεγάλη συζήτηση. Τώρα, σας είπα προλίγου ότι έχουμε τρεις διαστάσεις, ανεξάρτητη, διοικητική και αρχή. Όταν λέμε αρχή στον χώρο του διοικητικού δικαίου, εννοούμε μια συγκρότηση οργάνων στο πλαίσιο της διοικήσεως, είτε ένα όργανο μονομελές, είτε ένα όργανο συλλογικό, το οποίο στα πλαίσια της ασκήσεως της διοικήσεως λαμβάνει αποφάσεις. Η δράση που έχει αποκαταλήξει έναν αποφασιστικό χαρακτήρα. Είναι λοιπόν αρχές, είναι όργανα τα οποία παίρνουν κάποιες αποφάσεις σε χώρο, στο Δήμιο, ο ιδρυτικός τους νόμος. Και είναι και διοικητικές, γιατί και στο Σύνταγμα και στο νόμο των εκτελεστικών προβλέπεται ότι κατά των πράξεών τους
υπάρχει δυνατότητα ασκήσεως ετήσιως ακυρώσεις ενώπιον του Συμβουλίου Δημοκρατίας. Αρχές λοιπόν διοικητικές και ανεξάρτητες, ανεξάρτητες είναι το θέμα. Είναι ένα θέμα πλέον ερμηνευτικό. Αλλά δεν πρέπει να δεν υπάρχει πεδίο εξομοίωσης με τους δικαστές. Και εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι στους δικαστές διαφοροποιούνται ορισμένοι έσπευσαν να πούν ότι οι αρχές αυτές έχουν δυνατότητα και ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δεν προκύπτει αυτό το σύνταγμα αυτό. Και μάλιστα όταν υπήρξε ένα μείζον ζήτημα και η ίδια η αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απέφυγε να πει ότι έχει αρμοδιότητα επιδύσεως θεμάτων συμβατότητας του νόμου με το Σύνταγμα. Λοιπόν, τι αποφάσεις παίρνουν οι αρχές αυτές. Οι αποφάσεις, ανάλογα με τον ιδρυτικό του νόμο, μιλάμε για τις αρχές οι οποίες είναι τοποθετημένες στα πλαίσια του Συντάγματος, μπορεί να είναι μια γκάμα αποφάσεων, μάλλον δράσεων. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ειδικά ο συνήγορος της Βουλής δεν παίρνει αποφάσεις, έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Οι άλλες τέσσερις που παίρνουν και αποφάσεις, οι δράσεις τους μπορούν να εξυπνούνται σε θέματα ποικίλα, παροχής αδειών, κρίσεως μητρών, ρυθμίσεως ορισμένων δραστηριότητων των υποδίτων της διοίκησης. Άρα έχουν και δυνατότητα έκπτωσης κανονιστικών πράξεων. Μπορούν να επιβάλλουν ποινές και κυρώσεις. Για παράδειγμα η ΑΔΑΕ με το σκάνδαλο με την υπόθεση των υποκροπών έβαλε κάποια μεγάλα πρόστιμα στην πόρτα του. Μια υπόθεση η οποία δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα στα δικαστήρια. Μπορούν επίσης να διενεργούν ανακριτικές πράξεις. Όχι όλες, η κάθε μία στο μέτρο που τις σας δίνω ότι έχουν μια ευρύτερη γκάμα αρμοδιοτήτων, μια γκάμα αρμοδιοτήτων που έχουν περίπου όλα τα διοικητικά όργανα. Ένα άλλο ζήτημα που γεννάτε, σας είπα πριν ότι έχουμε αυτή την κατηγορία των εξαρτήτων αρχών οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σύνταγμα. Δημιουργείται ένα πρόβλημα. Το άρθρο αυτό, το άρθρο 101α του Συντάγματος, που προβλέπει κάποιους γενικούς κανόνες, έστω ατελείς για τις ανεξάρτητες αρχές, έχει εφαρμογή και επί αρχών τις οποίες δημιουργεί ο νομοθέτης. Η πιο σωστή απάντηση είναι ότι όχι, δεν έχει εφαρμογή. Εκεί, όταν ο νομοθέτης δημιουργεί μία ανεξάρτητη αρχή, αυτή γίνεται εκτός των ορισμών του άρθρου 101α, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη επίκριση αυτών των διατάξεων. Γι' αυτό και στο πεδίο των αρχών οι οποίες δημιουργούνται από τον νομοθέτη έχουμε ένα πάρα πολύ ποικίλο νομοθετικό καθεστώς με διαφορετικό τρόπο διορισμού και διαφορετικές αρμοδιότητες και σχέσεις με την διοίκηση. Τώρα, οι σχέσεις με το κράτος. Είπαμε ότι είναι στο χώρο της διοικητικής λειτουργίας. Κατά παράδειγμα, σε όλες τις διοικητικές αρχές, στην προσέγγιση τους, βλέπουμε τον τρόπο λειτουργίας τους, το πεδίο των αποστολών τους και βλέπουμε και ένα κεφάλαιο το θέμα των ελέγχων στους οποίους υπέρχονται. Και αυτό είναι φυσικό, διότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία ο έλεγχος είναι ένα συστατικό του κράτους δικαίου. Οι έλεγχοι λοιπόν, όπως και σε άλλες ένωμες τάξεις, είναι τριών ειδών στην Ελλάδα. Έλεγχος δημοσιονομικός, έλεγχος δικαστικός και έλεγχος κοινοβουλευτικός πολιτικός. Ο έλεγχος ο δημοσιονομικός, για τον οποίο ελάχιστα έχουν υποθεί, υπάρχει και για τις ανεξάρτητες αρχές, έστω και αν δεν αναφέρεται στην βιβλιογραφία, και αυτό απορρέει από το άρθρο 98, παράγραφος 1, άρθρο του Συντάγματος, το οποίο μας λέει ότι ο έλεγχος των δαπανών του κράτους ανήκει στην αρμοδιότητα του ελληνικού συνεδρίου. Το λέει γενικά και χωρίς εξαιρετικές, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει έλεγχος και στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε προληπτικός είτε καταστατικός. Ο έλεγχος ο δικαστικός είναι κυρίως ο έλεγχος ο οποίος ασκείται από το Συμβούλιο Δικαστίας μέσω της εκδήλωσης της διοικησίας. Εκδίδεται κάποια πράξη ατομική ή κανονιστική. Υπάρχει δυνατότητα προσβολής της πράξης αυτής της αρχής
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για μη τήρηση της σκοπικότητας. Και πέραν αυτής της αρμοδιότητας, της γενικής αρμοδιότητας της εκδοτικής στο δικαστικό έντομο του Συμβουλίου Επικρατείας ή και του διοικητικού εφετείου κατά το μέτρο που πλέον η εκδοτική αρμοδιότητα επιμερίζεται μεταξύ Συμβουλίου Επικρατείας και διοικητικού εφετείου, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις και σε αυτές τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, αλλά και στις άλλες, στις προβλεπόμενες από τον νομοθέτη, που ο δικαστικός έλεγχος ασκείται σε θέματα ουσίας, όχι σε θέματα κυρωτικά, και από άλλα δικαστήρια, είτε το διοικητικό εφετείο, αλλά όχι στην συγκρότηση την ακυρωτική, είτε και από πολιτικό εφετείο, στην περίπτωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή της Επιτροπής Κεφαλαίου. Και ο τρίτος έλεγχος είναι ο έλεγχος ο πολιτικός, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 101α, το οποίο τι μας λέει, ότι με τον κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξαρτήτων αρχών με την Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, κατά παράδοση, νοείται μεταξύ είναι μία σχέση η οποία έχει τον ελέγχοντα την Βουλή και τον ελεγχόμενο την κυβέρνηση. Είναι πολιτική σχέση η οποία συνεπάγεται στις περισσότερες εκφάνσεις του πολιτικού ελέγχου, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κάποιες συνέπειες, μάλλον ήπιες, σε περίπτωση ερωτήσεων, επιρωτήσεων, αναφορών, αιτήσεων παροχής εξετάσεων δικαστικών εγγράφων, με συνέπειες πολιτικές ήπιες έως και έντονες των διαπροσώπων επικοινωνίας. Και η μείζον διάσταση του πολιτικού ελέγχου είναι η περίπτωση που μία πρόταση μορφής γίνεται δεκτή, οπότε αυτή είναι η κύρωση για τη μη εκπλήρωση της εντολής της κυβερνήσεως, της εντολής που έδωσε η Βουλή. Εδώ είναι λίγο δύσκολο να δεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η φύση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, διότι οι κοινοβουλευτικές αρχές δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση πολιτική, ούτε και έχουν σχέση με την Βουλή. Η μόνη σχέση την οποία έχουν και η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πάρα πολύ διαφορετικός έλεγχος είναι η υποχρέωση που έχουν να υποβάλουν τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του στην Βουλή και ένα μία έκθεση πεπραγμένων, την οποία την υποβάλλουν στον πρόεδρο της Βουλής και από εκεί οι διοχέτες που θα πίνουν αρμόδιο υπουργό. Οπότε υπάρχει ένα ερώτημα, τι γίνεται εάν δεν γίνεται καλά η δουλειά. Με ποια είναι, με την έννοια το έργο το οποίο υπάρχει ένας απολογισμός, αλλά στην ποιότητα του έργου δεν θα πρέπει να εκτεθούν. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι, ο έλεγχος αυτός είναι ατελής, διότι δεν λογοδοτούν κάπου. Δεν το προχωράω το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ νομικό, δεν θέλω να σας κουράσω. Λοιπόν, πέραν αυτών λοιπόν των αρχών υπάρχουν και μία άλλη σειρά αρχές που προβλέπονται, που τις δημιούργησε ο κοινός νομοθέτης. Οι αρχές αυτές είναι, όπως σας είπα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έχει μία μεγάλη πλέον σημασία με την σχέση που αναπτύσσεται με την αντίστοιχη διευθύνση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Ελέγχου Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, είναι η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αυτή η οποία κάνει μελέτες στο ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει μια Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων στα τυχερά παίγνια, η οποία μέχρι το 10 δεν είχε κάνει λειτουργήσει, τώρα επιχειρήθηκε με έναν καινούργιο νόμο να πετύχει σε λειτουργία. Υπάρχει επίσης η Επιτροπή, η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Γιατί πρέπει να είναι αρχή και γιατί πρέπει να έχει αυτό την ανεξάρτητη διάσταση. Διότι η Επιτροπή αυτή έχει στην αρμοδιότητα μεταξύ άλλων και την τήρηση ορισμένων αρχείων και γενετικού υλικού. Συνεπώς, θα πρέπει αυτό να βρίσκεται σε κάποια χέρια και επιστημονικώς έμπειρα και να διασφαλίζεται κάποιες εγγυήσεις για τη διατήρησή τους. Διότι άπτονται
αυτά τα θέματα προσωπικών δεδομένων και ζώων. Έχουμε επίσης την αρχή, την ΑΛΗΤ, μια αρχή η οποία αφορά στην διασφάλιση της ποιότητας στα πανεπιστήμια. Έχουμε ακόμη την αρχή, την έχετε ακούσει, της καταπολέμησης των εσόδων από δραστηριότητες εγκληματικές. Το μαύρο χρήμα. Έχουμε πριν από δύο χρόνια δημιουργήθηκε μια ρυθμιστική αρχή για την λειτουργία των σιδηροδρόμων και τη ρύθμιση ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκαιο και επίσης υπάρχει και μια αρχή, ρυθμιστική αρχή επιβατικών μεταφορών. Όλα τα θέματα των μεταφορών με ζητήματα τα οποία αφορούν και στα κόμιστρα και στην ασφάλεια. Λοιπόν, υπάρχει επίσης, υπάρχουν και κάποιες αυτές οι αρχές που σας είπα, έχουν από τον ίδιο τον νόμο, είτε από τον χαρακτηριστικό ανεξάρτητη, άρα λένε ότι εντάσσονται, αλλά δεν μας αρκεί αυτό μόνο, πρέπει να πληρώνουν και ορισμένα χαρακτηριστικά. Να υπάρχει ανεξαρτησία από την κεντρική διοίκηση. Δηλαδή, να μην λογοδοτούν στον υπουργό, να μην υπόκεινται σε σχέση ιεραρχική με τον υπουργό, ούτε καν σε σχέση εποπτείας. Βέβαια, ο νόμος σε ορισμένες από αυτές μιλάει για εποπτεία του υπουργού, αλλά η εποπτεία αυτή δεν είναι αληθής εποπτεία. Στον χώρο του διοικητικού δικαίου, για να έχουμε εποπτεία, πρέπει το περιεχόμενο να ορίζεται ο εποπτεύων και ο εποπτευόμενος και να ορίζεται και το συγκεκριμένο περιεχόμενο της εποπτείας. Όταν λέει ο νόμος, όπως για παράδειγμα στη ΓΑΕ, ομιλεί για εποπτεία, είναι μια απλή δυνατότητα επίβλεψης του έργου, χωρίς συνέπειες. Και υπάρχουν λοιπόν στις νομοθετικές αρχές, το εάν είναι αρχές, προκύπτει εάν τηρούνται τα κριτήρια που σας είπα. Εάν είναι πράγματι αρχές, εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, παίρνουν αποφάσεις. Εάν είναι ανεξάρτητες, απολαύουν ανεξαρτησία σε σχέση με το διοικητικό οικοδόμημα το όλο. Και αν έχουν εγγύηση ανεξαρτητής. Και αν εντάσσονται στον χώρο της διοικητικής λειτουργίας. Τώρα υπάρχουν και κάποιες δύο αρχές, οι οποίες δεν επωνομάζονται έτσι από τον νόμο, αλλά όπως γίνεται και σε άλλες ένωμες τάξεις όπως στην Γαλλία, επειδή συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, μπορούμε με μια ευρεία προσέγγιση αυτού του όρου της εντάξεως, μην είναι επιστημιακά συμβούλια του άρθρου 103 του Συντάγματος, και επίσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ανεξάρτητη αρχή είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης Ελλάδος, το οποίο απολάβει μετά την συνθήκη της Λισαβόνας ειδικού καθεστώτος ρυθμιζόμενο από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν διέπεται από τον ελληνικό νόμο. Τέλος, μία διευκρίνηση τελευταία. Γενικά, οι ανεξάρτητες αρχές και στο γαλλικό το μοντέλο το οποίο έχουμε ασπαστεί και στο διοικητικό το μοντέλο το οποίο εμείς έχουμε αναπτύξει, δεν αποτελούν διακριτές νομικές οντότητες. Είναι νομικά μορφώματα, αλλά στα πλαίσια της διοικήσεως. Δεν έχουν διακριτή νομική οντότητα στον νομικό κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα κατά κανόνα. Συνεπώς, εκπροσωπούνται στα πλαίσια του κράτους, μπορεί να έχουν δικαστική εκπροσώπηση, αλλά όταν στραφεί κάποιος εναντίον μιας τέτοιας αρχής, στρέφεται ουσιαστικά και κατά του κράτους. Υπάρχουν μόνο δύο παραδείγματα, τρία μάλλον σήμερα, που έχουμε ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες για λόγους περισσότερο ευελιξίας έχουν υιοθετήσει το μοντέλο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, διακριτού από τη δημόσια διοίκηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Πάντως, ο κανόνας παραμένει ότι είναι νομικές οντότητες μη διακριτές, κινούμενες στον χώρο της διοικήσεως και χωρίς διαστάσεις αρμοδιότητας δικαιοδοτικής. Δηλαδή, δεν έχουν διαστάσεις να επιλύουν διαφορές. Ορισμένες φορές εκφέρουν άποψη ως προς τις διαφορές, αλλά η επίλυση διαφορών με δύναμη δικασμένων που έχουν τα διαδικασία δεν είναι. Αυτή είναι μια πολύ γενική περιήγηση.
την οποία ελπίζω ότι σας έδωσα μια εικόνα. Ευχαριστώ πολύ.